Γεια σας. Το κλίμα σου μας αφορά, θεωρώ ότι είναι καλό. Το κείμενο θα παρακαλούσα πάρα πολύ το Δήμαρχο, με μάρτυρα εμένα, να προσέχουμε στη δικαιοσύνη. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Όχι να εστιάζονται σε εισαγωγικά. Καταλάβατε. Δηλαδή το κείμενο δεν αφορά εμάς. Δηλαδή συνευρίσκομαι εγώ με το μωρό μου και φταίει το μαγαζί. Είμαι σταφίδα εγώ και φταίει το μαγαζί. Πραγματικά και ο κύριος Αμάραντος και οι κύριοι σύμβουλοι που μιλήσανε και ο κύριος Δήμαρχος το αποτυπώσανε. Χωρίς καμία διάθεση κριτικής απέναντι στον πρόεδρο της Επιτροπής. Χωρίς. Ναι. Υπάρχει κανονισμός από το 11, κύριε. Όχι από το 18. Τυχαίνει να είστε 5-6 σύμβουλοι από το 11. Εγώ είμαι παλιά καραβάνα, το έχω εδώ. Λειτουργούμε με αυτό. Εάν αυτός ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται από τα όργανα που ελέγχουν αυτή τη διαδικασία, δεν φταίμε εμείς. Εμείς έχουμε ποινήσει το πρώτο γράψιμο, έχουμε ποινήσει το δεύτερο, έχουμε ποινήσει το τρίτο. Έχουμε συνυπογράψει από το 11 αυτή τη διαδικασία και παρακαλώ να κοιτάξετε από το 11 μέχρι και σήμερα πόσες ποινές σε εισαγωγικά παραβάσεις έχουν τα καταστήματα. Σε όποιον έχουν πάνω από 2, 3, 5, 7 κυρώσεις. Γιατί το έχουμε σπαστεί. Το να έρχομαστε εδώ με καταγγελίες, εγώ δεν σας λέω ότι είναι 41, 136. Και πολύ καλά, δεν υπάρχει παράβαση, καταγγελία είναι άλλο πράγμα. Σκότωσαν το παιδάκι από καταγγελίες και ακόμα ψάχνουν να βρούμε ποιος είναι. Άρα λοιπόν, γίνει αυτό στο ιστορικό κέντρο. Και πραγματικά, εκτός τόπου και χρόνου, πάμε στη Σμία. Να που γίνεται και αυτό σε αρκετές κατοικίες. Και εκεί θα πάμε στη Σμία. Και ο Φαϊνέο δεν γίνεται και στο Μήτικα. Και εκεί δηλαδή θα κάνουμε το ωράριο στη Σμία. Εάν είναι πρόθεσή σας που δεν είναι πρόθεσή σας, είναι δεδομένο αυτό και μακριά από μένα, δεν ισχύει. Πάμε να λύσουμε το πρόβλημα. Πώς το λύνουμε, ποιος ενοχλεί, κύριε. Όσο αφορά την αστυνομία, κύριε Δήμαρχε, ξέρει που είναι η αστυνομία να γραφτεί. Ξέρει που είναι η αστυνομία το επεισόδιο. Δεν είναι στα μαγαζιά. Θα σας πω εγώ τι κάνουμε εμείς. Είναι σε συγκεκριμένο. Μετά από κάποια στιγμή πάνε σε μια πλατεία. Ας βάλει και όργανο. Δεν μπορεί να πάτε εσείς. Δεν μπορώ να πω κι εγώ. Δεν μπορεί να λυθεί το θέμα από εσάς. Δεν μπορεί να λυθεί και το θέμα από εμάς. Εμείς έχουμε. Κύριε, απαγορεύεται μικροφωνικές απ' έξω. Ποιος έχει ο κόκκαλης, πάρτε. Κύριε, ενοχλής, πάρτε. Αλλά με καταγγελίες και αόριστα και καθόριστα δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή τώρα, γι' αυτό σας λέω, είναι για μήνυση. Η κυρία να έρθει και να κάνει εμείς για να την υποστηρίξουμε κι εμείς. Ποιοι είναι αυτοί, πού είναι αυτοί ή εκείνο και τ' άλλο. Γιατί δεν έχουμε τέτοια δείγματα όμως. Πώς μας κόβεται, ξέρω εγώ. Αμά για το Θεό ότι το κάνουμε και το κάνουμε στα στενά, δεν το κάνουμε εκεί. Πίνουμε παραπάνω από πίσω και ο Βαγγέλης, κι εσείς. Δηλαδή αυτή η καταγγελία αφορά εσάς, αφορά εσάς, δεν αφορά τα μαγαζά. Νομίζω ότι αφορά τα μαγαζιά. Δηλαδή εγώ επιτρέπω αυτή τη διαδικασία. Εμένα ο γιατρός μου είχε πει ο συγχωρημένος που είχα το μαγαζί. Σπύρο διάλεξε, είδαμε ενοχλεί στο χειμώνα το καλοκαίρι. Το λέω, σε ενοχλεί το καλοκαίρι. Εντάξει. Δεν είναι πρόθεσή μας και σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Και συμφωνώ εγώ με τις καταγγελίες. Πλην όμως έπρεπε να κουβεντιάσετε μαζί μας. Όχι ότι είμαστε κάτι. Να το λύσουμε το θέμα. Σε εσάς ποντάρουμε. Δεν ποντάρουμε σε εμάς. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά λέγοντας καταγγελίες 41, εγώ τις κάνω 150. Γιατί 41. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης, ότι ήταν κλειστός και όταν ήταν καταγγελία, είναι αλήθεια. Ναι, οι τέσσερις βεβαιωμένες λοιπόν θα ψάχνουν να βρουν το μαγαζί. Και ενδεχομένως το καταστηματάρχη θα είναι εδώ. Αλλά δεν θα λυθεί αλλιώς αν γνωστός ένας φίλος άλλος. Γιατί έκανε καταγγελία ο κύριος, γιατί είναι παράβαση αυτό. Έχει ποινή. Έχουμε, το έχετε διαβάσει πιστεύω, έτσι. Μας αφαιρείται η άδεια. Δεν ξαναπαίρνουμε στις 5 φορές παράβαση, στις 2, μετά μου τη δίνεις, στις 3, 15 και μετά μου δεν ξαναπαίρνω άδεια. Είναι δυνατόν δηλαδή να μην γίνεται έλεγχος και από καταγγελίες να ανακατεύεστε. Δεν είστε εσείς ελεγκτικός μηχανισμός. Από τη στιγμή που δεν έχει δημοτική αστυνομία, φαίνεται βαρός από εσάς. Αυτό το κείμενο πρέπει να πάει στον αστυνομικό διευθυντή, να πάει στον εισαγγελέα
και να τη φωνάξει την κυρία να κάνει επώνυμη μήνυση. Σε ποιον? Σε ποιον? Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να γίνονται αυτά. Όχι ότι φταίω εγώ. Τόσα γίνονται που δεν φταίω εγώ ή εσύ. Δεν θα την πληρώσουμε εμείς. Και στενοχωριέμαι πολύ ειλικρινά. Και τα παιδιά μου τα πάνε. Σπέρω να μαζευτεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αποφυτείας για μας αυτό το πράγμα. Του λέω τι θα κάνουμε, παιδιά. Αλλά ειλικρινά έχουμε όλη τη διάθεση. Βάλτε κάτω τον κανονισμό. Και αν τον παραβούμε, κανένα θέμα. Εγώ πρώτος από παιδιά, τι έκανες? Έχεις μουσική τις 4 το πρωί. Όχι, ρε φίλε. Γιατί δεν θέλω να σας κουράζω τώρα. Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων έχει σαν συνέπεια την ανάκληση της παρούσας αδείας. Ποια είναι? Να μην ενοχλεί το περίεκος. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό που υπάρχει. Αυτό που υπάρχει. Αυτό δεν θέλουμε παραπάνω. Μα έχουμε συμφωνήσει. Καταλάβατε. Στην παραβίαση αυτούς του κανονισμού είμαστε μαζί σας. Δεν είμαστε απέναντι. Κύριε Κόκαλη, φαντάζομαι ότι εννοείται μέχρι τις 3, πάντα με το όριο των 80%. Δεν μπορώ να το βγάλω εγώ αυτό. Ναι. Δηλαδή στις 3 μου δίνεις άδεια. Αν ενοχλώ, ναι. Αν ενοχλώ έχω θέμα. Έχω θέμα να ενοχλώ. Αφού του λέει με την προϋπόθεση να μην ενοχλεί το περίοικος. Γιατί το καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε. Δεν μπορώ εγώ να σου πω πόσο θα κοιμηθείς όταν είσαι δίπλα από μένα. Θέλω να κοιμηθώ και τις 12. Δεν αν πεις μέχρι τις 2. Να κουβεντιάσουμε όμως. Να λύσουμε το θέμα όμως. Γιατί εδώ η καταγγελία είναι ποινικό. Δηλαδή κάποιοι έχουν ευθύνες που είναι η πόλη μας έτσι. Δεν έχει νόημα. Και είναι σε συγκεκριμένο σημείο. Που δεν φταίει το μαγαζί. Ας βάλει ο διοικητής της αστυνομίας. Το λέω από άμπονος και κινδυνεύω. Αλλά δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Αλήθεια σου λέω. Να είναι και δύο αστυνομικοί. Τι κάνετε εδώ, παιδιά, εσείς? Για να δούμε αν φταίει το μαγαζί. Και κάτι πονηρό. Αν είναι εκεί, ακούνε και αστυνομικοί να γίνεται φασαρία. Είναι πιο εύκολο. Για να δούμε αν γίνεται φασαρία. Γιατί δεν βολεύει κανέναν να τον κλείσει κατά καλό καιρό. Γιατί αν κάνει φασαρία τον Ιούνιο, θα πάει κλαίγοντας τον Γιώργο. Ακούνε, συγγνώμη, κύριε Δημαρχέ. Θα πάει κλαίγοντας, ξέρεις τι, άστο, θα κλείσω τον Οκτώβριο. Μας έχετε έτσι, με την καλή έννοια τώρα. Δεν έχουμε να χωρίσουμε απολύτως τίποτα και σας καταλαβαίνουμε. Αλλά εάν υπάρχει πραγματική φασαρία και δεν κοιμούνται επειδή φταίω εγώ, είναι άγιο ο κανονισμός. Γιατί θα σας έρθω στο καθό για να σου φέρω, βάλε εσύ παιδί. Βάλε εσύ παιδί μου παιδί, στον εαυτό σου. Μία, δύο, τρεις. Αν δεν κάνουν τα αστυνομικά όργανα τη δουλειά τους. Ναι, εντάξει τότε. Δεν μπορεί να το κάνετε εσείς, όπως είπε ο Δήμαρχος. Δεν κυκλοφοράω τη νύχτα. Αλλά και αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά. Και κατά περιόδους υπήρχαν και αλλού τέτοιες αιστείες. Στο λιμενικό ταμείο, από πίσω κτλ. Εντάξει τα παιδιά, ναι και εκείνο και τ' άλλο. Καταλάβατε δηλαδή πώς μπορούμε να το λύσουμε. Όχι πώς μπορούμε να αποκλείσουμε. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν έχω κάτι άλλο. Κύριε Χωφέρη, σας ευχαριστούμε.